Εμείς θα καλησπερίσουμε στο στούντιο μια έτερη βουλεύτρια, έδρα στο ΚΚΕ, στο νομό Κοζάνης, είναι κοντά μας η βουλεύτρια λοιπόν. Η Τίνα Κουζιάκη, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ένα νέο κορίτσι που θα πάει να ορκιστεί την Κυριακή επίσης στη Βουλή και τη Δευτέρα θα αναγκαστεί να παραιτηθεί. Αλλά επειδή το συζητούσαν πριν με τον κύριο Κουκουλόπουλο, δεν ξέρω τι να άκουσε στην ΑΤΕΚΑ. Ας πάμε, μπας και σπάσει γκίνια. Λέτε να σπάσει γκίνια, κυρία Κουζιάκη, και να βγάζει το ΚΚΕ βουλευτές στο νομό Κοζάνη. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως νομίζω ότι αυτό το θετικό βήμα που εκφράστηκε με τα ανωδικά ποσοστά του κόμματός μας, του ΚΚΕ, τόσο πανελλαδικά όσο και εδώ πέρα στην περιοχή, νομίζουμε ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα, έτσι ώστε και στην επόμενη εκλογική μάχη που προδιαγράφεται να ξεκινήσει, όντως να μπορέσει να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω. Και καταρχήν να ξεκινήσω χαιρετίζοντας τους χιλιάδες νέους ψηφοφόρους που έκαναν για πρώτη φορά το βήμα και στήριξαν, ενίσχυσαν το ΚΚΕ. Είχατε αυξημένο ποσοστό. Είχαμε και εσείς είστε από τους νικητές της χθεσινής νύχτας. Και ήταν αυτό που... Πάμε να δούμε λίγο κάρτες, παρακαλώ. Ήταν αυτό που λέγαμε και εμείς εξ αρχής, ότι μπορεί ο λαός να κάνει την έκπληξη, δίνοντας μεγαλύτερα ποσοστά, ενισχύοντας τη δύναμή του ουσιαστικά, ενισχύοντας το ΚΚΕ. Και όντως αυτό επιβεβαιώθηκε. Κατά τη γνώμη μας, είναι μια θετική εξέλιξη μέσα σε ένα κατά τα άλλα αρνητικό συσχετισμό. Αποτυπώθηκε σε μεγάλο βαθμό αυτή η προσπάθεια που έκανε το ΚΚΕ τα προηγούμενα χρόνια να οργανώσει αγωνιστικά το λαό απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να σταθεί δίπλα του σε όλα τα μεγάλα εμβληματικά, να το πω έτσι, κρίσιμες στιγμές στην περίοδο της πανδημίας, διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μέσα στα νοσοκομεία και έξω από τα νοσοκομεία. Εδώ πέρα στην περιοχή, για να μπει stop στην απολιμνητοποίηση και στις συνέπειες της πράσινης μετάβασης εδώ πέρα στην περιοχή, κάναμε συνολικά μια προσπάθεια έτσι ώστε ευρύτερες δυνάμεις να συμπορευτούν με το ΚΚΕ, κρατώντας και τις επιφυλάξεις, διαφορετικές σκέψεις, όμως αναγνωρίζοντας στο ΚΚΕ τη στάση, την κρυστάλλινη που έχει, που λέει ότι σήμερα δεν μπορεί να δοθεί καμιά ανοχή και καμιά συνένεση στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Και αυτό ήταν τελικά το κριτήριο. Πάντως, κύριε Κουζιάκη, δεν θέλω να σας... Και ενισχύθηκε το ΚΚΕ. Εγώ συμφωνώ για την ενίσχυση του ΚΚΕ. Αν ένα κόμμα είχε παρουσία αντιδραστική, έστω και στην απολυντοποίηση και στα υγεία, δεν λέω μαζική, θα μου επιτρέψετε, δεν ήταν και πολύ μαζική. Πάντως το ΚΚΕ το έκανε, ούτε το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να ισχύσει το μέτωπο απέναντι στην Δημοκρατία, η οποία ενισχύθηκε. Αυτό πώς το εξηγείτε? Κοιτάξτε, καταρχήν το ΚΚΕ. Δηλαδή, δεν ενισχύει. Παραδείγματος χάρη, έχει καταποντιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, θα πω. Αλλά ότι... η κυβέρνηση όχι απλά δεν χάνει, βγαίνει ενισχυμένη. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ενισχυθεί. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Είναι πολύ πιο κοντά σε εσάς. Καταρχήν, εμβληματικές στιγμές, νομίζω την προηγούμενη τετραετία, εμβληματικές στιγμές που όντως μαζικά ο κόσμος βγήκε στο δρόμο. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν απέναντι στο έγκλημα των Τεμπών. Μόνο αυτό, κύριε Κουζιά. Δεν ήταν μόνο αυτό. Και αυτό ήταν θέμα νεολαίας και το ξέρετε. Ήταν κινητοποίησεις για τη θέρμανση το σε μια σειρά. Ήταν μαζικά, λέτε. Μαζικά, κοιτάξτε, τώρα το μαζικά το συγκρίνουμε με βάση το τι γινόταν την προηγούμενη περίοδο. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζουμε... Βλέπουμε, συγγνώμη, είναι είστε χίλιες... Εντάξει, είναι ξεκάθαρη η πρωτιά της, κυρία Κουζιάκη. Σε κάθε περίπτωση έγινε ένας καλός αγώνας και από όλα τα στελέχη, από όλο το ψηφοδέλτιο, που εσείς ως κόμμα προτάσετε το συνολικό, το κομματικό. Δεν είναι προσωπική μάχη. Και πολύ λιγότερο, σε ελάχιστα δεν μπορώ να φαντάζομαι, το προσωπικό. Ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση, δεν θέλω να ακούσω την πολιτική συζήτηση, αλλά ξέρουμε ότι στο ΚΚΕ η μάχη δεν είναι προσωπικό, αλλά πώς νιώθει ένα νέο κορίτσι 32 χρονών που το τιμάει έστω και το κόμμα του? Δεν ξέρω αν είναι με γραμμή, αν είναι η πολίτη που ψήφισε τον ΚΚΕ. Ό,τι και να είναι, είναι ένα 32 χρονών κορίτσι που είναι πρώτη και θα είναι βουλευτής. Πώς το νιώθετε? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε όντως αυτό το στόχο που βάλαμε να υπάρξει, να εκλεγεί κομμουνιστής βουλευτής στη Δυτική Μακεδονία. Το καταφέραμε. Και εδώ πέρα να σχολιάσω ότι είναι όντως συλλογικός αγώνας. Πρέπει να χαιρετήσουμε και τα χιλιάδες μέλη, στελέχη, φίλους, οπαδούς και τα λοιπά του κόμματος και της ΚΝΕ, που δώσανε τη μάχη αυτή, δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι επιλέγετε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Και αυτό είστε εσείς. Και αυτό εμείς θα το σημειώνουμε. Δεν είναι οριακά. Δεν είναι οριακή. Δεν υπερτερήσατε σε επίπεδο. Ακόμα και αν είναι κομματική επιλογή, είναι επιλογή. Κάθε, να το πω έτσι,
μετερίζει είτε μέσα σε ένα σωματείο είτε έτσι, μέσα σε έτσι, μια είναι, οργάνωση είτε μέσα στη Βουλή. Πολύ καλά το ξέρει ο κόσμος ότι οι κομμουνιστές προσπαθούν να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό και νομίζω ότι και αυτή η συλλογική, να το πω έτσι, η δράση, το γεγονός ότι και τώρα στις προηγούμενες εκλογές και στις επόμενες, στις νέες, θα συστρατευτούν σε αυτή τη μάχη πολύ περισσότεροι. Εκτιμάμε ότι μας δίνει μια δυναμική, έτσι ώστε το ΚΚΕ να ανεβάσει ακόμα παραπάνω τα ποσοστά. Πιστεύετε ακριβώς ότι θα γίνει αυτό πρώτον και δεύτερον? Ο εκλογικός νόμος είναι περίεργος και ο δεύτερος, αυτό που είπε ο κ. Κουκουλόπουλος, δεν το είπε με κακία για το ΚΚΕ, είναι γνώστης, φοβάστε ότι μπορεί να χαθεί η έδρα? Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες με το νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο παρόλο που υπάρχει δυνατότητα από σήμερα να φτιαχτεί, η αλήθεια είναι, η κυβέρνηση, και όλο το προηγούμενο διάστημα άλλωστε φάνηκε ότι μπορούσε να φτιαχτεί η κυβέρνηση, επειδή υπήρχαν οι συγκλήσεις, οι συνενέσεις μεταξύ κάποιων κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά παρόλα αυτά επιλέγουν, να το πω έτσι, να, κάνουν, να πάμε στο επόμενο, στις νέες εκλογές. Τι συγκλήσεις, 20 μονάδες διαφορά έχουν, τι συγκλήσεις έχουν? Νομίζω το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο. Συγκλήσεις προγραμματικές. Στα προγράμματα λέει το ΚΚΕ. Αυτή την τεράστια υπόξευση της Νέας Δημοκρατίας πώς τη σχολιάζατε? Ξεκινήσατε να σχολιάσετε και σας διακόψαμε. Νομίζω αλλάζει η συζήτηση και προσπαθώ να τα απαντήσω όλα. Νομίζω ότι αυτή η κοινή σύμπλευση φάνηκε και τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Θέλω να πω ότι υπάρχουν απαραίτητες συγκλήσεις για να φτιαχνόταν από την αρχή μια κυβέρνηση, θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά, εκτιμάμε ότι οι νέες εκλογές γίνονται, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο γίνονται είναι ακριβώς για να εκβιάσουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο, για να υφαρπάξουν, αν θέλετε, την ψήφο του και να σχηματίσουν μια ακόμα πιο... Για να υφαρπάξουν 41% πήρε μια δημοκρατία. Τι υφαρπαγία είναι? Ναι, είναι το μπόνους των 50 εδρών, όμως το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται και χωρίς ενισχυμένη αναλογική. Βλέπετε τη δύναμη. Ενδεχομένως η κυρία Κουγιάκη να λέει για την αλλαγή του συντάγματος, παραδείγματος χάρη, αν συμπληρωθούν 180 βουλευτές, που ούτως θέμα... ή άλλως είναι και ένας στόχος της κυβέρνησης. Φαίνεται πως είναι. Για παράδειγμα, από μια αναθεώρηση του άρθρου 16, που ούτως ή άλλως. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάτε εκεί. Να σας πω κάτι. Ούτως ή άλλως φάνηκε και από προεκλογικές δηλώσεις, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ, για παρότι είναι και αντίστοιχα υπάρχει εκεί πέρα σύμπλευση. Παρόλα αυτά, εμείς εκτιμάμε ότι ακόμα και ο κόσμος που τελικά έκανε αυτή την επιλογή και ψήφισε Νέα Δημοκρατία, το έκανε με μισή καρδιά, να το πω έτσι. Δηλαδή, είδε όντως ότι τα προηγούμενα χρόνια πέρασε από συμπληγάδες πολιτικών εναλλακτικών, να το πω έτσι. Περάσανε διάφορες κυβερνήσεις, διαφορετικού χρώματος, επειδή είστε ψυχολόγος, προσπαθείτε να το μεταφράσετε έτσι. Όχι, καμία σημασία έτσι, δεν έχει έτσι, αν πήγαμε την καρδιά του με μισή καρδιά. Έτσι, το 41% είναι εδώ, δεν είναι. Δεν καταγράφεται η ψυχολογία. Ρωτήσατε τη γνώμη μας. Πολιτικό σχόλιο. Πολιτικά, δηλαδή. Έχουν πραγματικά ευθύνη και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και αναφέρομαι και στο ΣΥΡΙΖΑ, που και την περίοδο της διακυβέρνησής του, 15-19... Έχουν ευθύνη, λέτε, για την ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Και την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που είπα και πριν ότι στα βασικά ήταν σαν να συγκυβερνούσαν, να το πω. Πάντως, επειδή είστε λίγο... Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Το γεγονός ότι σήμερα πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική ή συντηρητικοποιήθηκε. Ή αντίστοιχα, όταν πήγανε να γίνουν κάποια βήματα για να ενισχυθούν λίγο πιο μαζικά, όπως σχολιάσατε και εσείς πριν, οι αγώνες, υπήρχαν οι δυνάμεις, όπως του ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε για παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας, θα λογαριαστούμε μετά. Δηλαδή, βάζανε και τρικλοποδιές. Ξέρετε, στο να οργανωθεί ο αγώνας και να μπορέσει τελικά να αποκτήσει ο λαός μια περπατησιά, μια δύναμη, μια αυτοπεποίθηση, για να αναμετρηθεί με το δίθεν ρεαλισμό της ανάπτυξης για λίγους, για την απολιγνητοποίηση, την πράσινη μετάβαση κτλ. Ναι. Αυτό... Βλέπετε όμως ότι αυτό δεν καταγράφεται. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, το παρακαλώ. Το ποσοστό μας καταγράφεται. Καταγράφεται καταρχήν σε χιλιάδες. Συγγνώμη, έχετε αυξημένο ποσοστό. 120.000 ψήφοι, 5 βουλευτές παραπάνω. Φυσικά. Αυξήθηκε το ποσοστό σας, ούτε λόγος. Και νομίζουμε ότι υπάρχει δυνατότητα στις επόμενες εκλογές, επειδή τελικά το δίλημα το εκλογικό θα παραμείνει το ίδιο. Φυσικά δηλαδή, θα παραμείνει το από ίδιο. Τη μία θα είναι ή θα επιλέξει κάποιος να δώσει συνένεση στην αντιλαϊκή πολιτική με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι φαίνεται. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση όμως. Θα ενισχύσει ακόμα παραπάνω. Το είπαμε ότι είστε ενισχυμένοι, το είπαμε ότι είστε από τους κερδισμένους της χθεσινής βραδιάς. Αλλά αυτά που λέτε τώρα μου θυμίζουν λίγο τη δήλωση του Τσίπρα, φταίνουν όλοι οι άλλοι. Α, ναι. Δηλαδή, στην ακρινή. Αν το πάρουμε τοπικά, στην ακρινή Σάρα στη Νέα Δημοκρατία.
Στην Καλαμιά, Ψάρος η Νέα Δημοκρατία. Περάσαμε COVID, περάσαμε υγειονομική κρίση, περάσαμε ακρίβεια. Στα Σέρβια και στο Μελβεντό με τη γέφυρα, Ψάρος η Νέα Δημοκρατία. 40% η Νέα Δημοκρατία. Εσείς το 7. Yeah, δηλαδή αυτό το αντιλαϊκό που λέτε, δεν το παίρνετε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι ότι όντως το ΚΚΕ έδωσε πολύ μεγάλη μάχη όλα αυτά τα χρόνια. Παρόλο που για παράδειγμα σταδιακά και να έχει μια ανωδική πορεία, όντως να μπορέσει παραπάνω ο κόσμος ευρύτερος να το εμπιστευτεί, όχι μόνο στις εκλογές, να το εμπιστευτεί καταρχήν στον αγώνα, στην καθημερινότητα, ναι, να ξέρει ότι ο κομμουνιστής που θα είναι στο χώρο, συγγνώμη δουλειάς, η γυναίκα τώρα μιλάει από χθες, εντάξει. Πέρασε και μια δύσκολη προεκλογική περίοδο. Σας πήραμε το πλάνο για να πιείτε λίγο νερό. Θα μιλήσω λίγο εγώ για να προλάβετε να το κάνετε. Είναι απολύτως ανθρώπινο. Οπότε, αν είστε... Ξέρει δηλαδή ότι ο κομμουνιστής ήταν εκεί πέρα για να υπερασπιστεί, να μπει μπροστά ενάντια στον πληστηριασμό του σπιτιού του. Ξέρει ότι ο κομμουνιστής ήταν εκεί πέρα για να μην του κόψουν το ρεύμα, για να μην απολυθεί κτλ. Υπήρχε αυτή, ή να το πω έτσι, σταδιακή συμπόρευση με το ΚΚΕ. Δεν λέμε ότι εκφράστηκε παντού. Και εμείς ξέρετε πάρα πολύ καλά, όχι απλά δεν είμαστε μαλωμένοι με την αυτοκριτική, είμαστε οι πρώτοι που κάνουμε αυτοκριτική στο πώς κυρίως όμως θα μπορέσουμε με καλύτερους όρους να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε με την πρόταση του ΚΚΕ. Γιατί εμείς ξέρετε ότι έχουμε κατατεθειμένο ένα διαφορετικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της κοινωνίας και θέλουμε να ανεβάσουμε, αν θέλετε, και τον πήχη. Σήμερα ένα βασικό ζήτημα, το οποίο νομίζουμε ότι μπορεί να είναι όντως το πραγματικό αντίβαρο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι κυρίως ο κόσμος να καταλάβει, να δει, να κατανοήσει ότι υπάρχει εναλλακτική. Δεν μπορεί να είναι ρεαλισμός, για παράδειγμα, σήμερα τον 21ο αιώνα η ζωή με κουπόνια και πας. Δεν μπορεί να είναι ρεαλισμός τον προηγούμενο χειμώνα, για παράδειγμα, στο ενεργειακό κέντρο της χώρας να γίνονται κινητοποιήσεις επειδή για τη θέρμανση. Αυτό είναι μεγάλες αντιφάσεις, δηλαδή του αιώνα μας. Και η μεγαλύτερη συμβολή του ΚΚΕ είναι σε αυτό. Κυρία Κουβέντη, έχουμε ακόμα 5 εβδομάδες. Έχουμε εκλογές καταρχήν. Οπότε θα είστε. Φαντάζομαι ότι θα εκπροσωπείτε το ΚΚΕ φυσικά. Την Κυριακή ορκίζεστε. Νομίζω πως θα είναι μια συγκλονιστική εμπειρία για εσάς. Άσχετα αν τη Δευτέρα δεν θα είστε. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα τις επόμενες 5 εβδομάδες να τα λέμε συχνότατα. Συγχαρητήρια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε πάρα πολύ άμεσα. Να είστε καλά. Εμείς θα